Να περάσουμε τώρα στο βόλι, στην Α2 ανδρών συγκεκριμένα και στο τρίτο όμιλο, να δούμε τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής τελευταίας του πρώτου γύρου. Γιάννενα Λάρισα 3-1, Αθλητικός Όμιλος Ερών Νέστορ 1-3. Το παιχνίδι Γυμναστικής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης Μακεδονικού αναβλήθηκε λόγω του πένθους για το θάνατο του Στέλιου Δημούδη. Ένωση Τούμπας ΑΕΚ Κομοτηνής 3-1, ΕΣΕΒΟΣ μου πήγα στους Πολύνης 1-3 και νίκη Αιγινίου Ελπίδα Μπελοκήπων στον τέρμπι που μόνο τέρμπι δεν ήταν 3-0, ρεπό είχε ομάδα της Χάνθ. Στη κορυφή η νίκη Αιγινίου με 33 βαθμούς, ακολουθούν πήγα στους Πολύνης 28, Ελπίδα Μπελοκήπων 26, Μακεδονικός 23 με ένα αγώνα λιγότερο, Νέστορας 19, ΑΕΚ Κομοτηνής 18, Αλεξανδρούπολη 18 με ένα αγώνα λιγότερο, Σέρες 15, Γιάννα 14, Ένωση Τούμπας 11, Χάνθ και Άντας ΕΣΕΒΟΣ μου με 9, τελευταία θέση ομάδα της Λάρισας με 8 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Γιάννα Νέστορ, Αθλητικός Όμιλος Ερών Μακεδονικός, Γυμναστική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης ΑΕΚ Κομοτηνής, Ένωση Τούμπας Πήγασος Πολύχνης, ΕΣΕΒΟΣ μου Ελπίδα Μπελοκήπων και νίκη Αιγινίου Χάνθ, ρεπό έχει η ομάδα της Λάρισας. Πέρασουμε να δούμε τώρα πώς ιτήθηκε εκτός έδρας την Ένωση Τούμπας η ομάδα της ΑΕΚ Κομοτηνής με 3-1 σετ. Ήταν της ΑΕΚ Κομοτηνής στο Θρακιώτικο Ντέρμπι στο Κλειστό Γυμναστήριο από την ανώτερη ασπίδα Ξάνθης με 68-56. Η ομάδα της ΑΕΚ Κομοτηνής προσπάθησε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο παρά το 3-2 στο ξεκίνημα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα 9 του αγώνα, προηγήθηκαν στο 15-19-32. Η μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο 19-37 στο 16, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα ήταν 41-65 στο 34. Οι φιλοξενούμενοι χαλάρωσαν από εκείνο το σημείο και ύστερα. Ένα 9-0 σερία έκανε η ΑΕΚ Κομοτηνής, μείωσε 50-65 στο 36. Μείωσε και μέχρι τη λήξη του αγώνα 12 πόντους για να νικήσει δίκαια η ομάδα της ασπίδας Ξάνθης. Διαιτήτευσε ο κύριος Τζιομπάνος Παπαδόπουλος στα 10 λεπτά, 14-17-27. 39 ημίχρονο, 37-56, 56-68 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Κομοτηνής, Σταματέλος 3, Λεφή συμμετοχή Χονδρόπουλος 11 με ένα τρίποντο, Βάκρινος 5, Βαχαρίδη συμμετοχή Κουτσοβασίλης 7 με ένα τρίποντο, Θεοδωρίδης 9, Πόντι Σιμάκης 15, Τελούδης 6 και Τερζίδης σε συμμετοχή. Για την ασπίδα Ξάνθης, Κουμπάνης 14 με ένα τρίποντο, Παπαδάκης 5, Γρούδος 7 με ένα τρίποντο, Τσιόγκα συμμετοχή, Στεφανίδης 5, Χατζημιχαηλίδης 6, Δάτης συμμετοχή, Κουτσουγιάννης 18 με ένα τρίποντο, Κελής 3 με ένα τρίποντο, Καραμπίνης 3, Παλάκης 2 και Πέτς 5 πόντι. Δείτε τι είπαν μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής της ομάδας Ασπίδας Ξάνθης Κώστας Ιωαννίδης και ο προπονητής ΑΕΚ Κομοτηνής Θέμης Κουκοβίνος. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το πέρασμα. Ήταν η διακοπή των εορτών που όλες τις ομάδες επηρέασαν. Επίσης παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να είναι νεοφώτιστη, αλλά και η οργάνωσή της και η στελέχωσή της και το προπονητικό team εμείς το εκτιμήσαμε πάρα πολύ από τη δουλειά που γίνεται μέχρι τώρα και γι' αυτό δώσαμε μεγάλη σημασία στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού να φάνηκε ότι ήταν εύκολο, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η ομάδα μας, ο στόχος που βάλαμε από την αρχή της χρονιάς, μπορεί σε κάποιους να μην φαίνεται ότι αυτός ήταν να βλέπουμε κάθε μάτς χωριστά. Δεν έχουμε κάνει ούτε μια συζήτηση μέσα στα αποδυτήρια για θέσεις, ανόδους, μπαράζ κτλ. Προσπαθούμε να εστιάζουμε κάθε εβδομάδα στο μάτς που έρχεται και στο τέλος θα δούμε τι καταφέραμε. Ό,τι λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τι λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μετά τις διακοπές, πάντα οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες. Δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν κάναμε προπόνηση. Ήρθαν τα παιδιά άλλος Τετάρτη, άλλος Πέμπτη, άλλος Παρασκευή. Είχαμε πολλούς τραυματίες, συγχρόνους, είχαμε και άρρωστους. Δεν ήμασταν έτοιμοι για να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε σήμερα. Όπως είδατε, λίγο πρέπει να απογοητεύσαμε και τον κόσμο. Θα ξανανεβούμε όμως, όπως ανεβήκαμε και την προηγούμενη φορά θα ξανανεβούμε και θα παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Αυτή την εποχή αυτό μπορούσαμε να παίξουμε. Το σημερινό δεν ήταν, είπαμε, δεν ήταν καλό δείγμα, πρέπει να ανεβούμε. Μας έκανε κακό αυτή η διακοπή. Πρέπει να ανεβούμε σιγά σιγά και όταν θα αρχίσουμε να παίζουμε καλά πάλι εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Να περάσουμε στο μπάσκετ τώρα, στη τρίτη εθνική ανδρών συγκεκριμένα και στον δεύτερο όμιλο του Βορρά, να δούμε τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής. ΑΕΚ Κομοτηνής Ασπίδα Ξάνθης 56-68, Χαλκεδόν Ορφέας Νέος Σκοπού 54-70, Αρετσού Χάνθ 74-91, Ελευθερούπολη Αγία Βαρβάρα Καβάλας 91-69, Βάου Ίκαρης Ερών 61-69, Γέφυρα Γάς Κομοτηνή 70-57 και Ζέφυρος Γαλάτσιστα 75-65. Στη κορυφή παραμένει η Γέφυρα με 23 βαθμούς, ακολουθούν Ασπίδα Ξάνθης και Χάνθ 22, πιο κάτω Γάς Κομοτηνή και Ίκαρης Ερών με 20, ΑΕΚ Κομοτηνή Ζέφυρος 19, Ορφέας Νέος Σκοπού 18, Αγία Βαρβάρα Καβάλας 16, Γαλάτιστα και Αρετσού 15, Χαλκιδόνα και Ελευθερούπολη 14 και Βάου στη τελευταία θέση
με 13 βαθμούς. Η ομάδα της Χαλκιδόνας έχει ένα διδυνισμό. Ξεκίνησε με μείον 2 βαθμούς από το προηγούμενο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι Αρετσού Χαλκιδόνας, το οποίο είχε κατακυρώθηκε τελικά στην ομάδα της Αρετσούς, με απλή νίκη στο σκορ όπως ήταν. Έτσι παίρνει τους 2 βαθμούς, τη βαθμολογία που ακούσατε πριν από λίγο, ενώ τον 1 βαθμό το παίρνει η ομάδα της Χαλκιδόνας. Η επόμενη αγωνιστική ασπίδα, Ξάνθης Χαλκιδόνα, Ορφέας Νέος Σκοπού Ζέφυρος, Χάνθ ΑΕΚ Κομωτινής, Αγία Βαρβάρα Καβάλας Αρετσού, Ίκαρης Ερών Ελευθερούπολη, ΓΑΣ Κομωτινή Βάου και Γαλάτσι τα Γέφυρα. Θα περάσουμε να δούμε πώς ιτήθηκε από την πρωτοπόρο Γέφυρα εκτός έδρας ο ΓΑΣ Κομωτινή με 70-57. Προσπάθησε η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα της Γέφυρας τουλάχιστον για 10 λεπτά, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο τελικά ιτήθηκε από μια ανώτερη ομάδα με 13 πόντους διαφορά. Η διαφορά αυτή κυμαίνοντας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή παρά την ήττα παρέμεινε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Η ομάδα της Γέφυρας συνεχίζει να πρωτοπορεί και είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο στην Β' Εθνική. Διαιτήτευσαν οι κύριοι Ξέρας Καρακώστας στα 10 λεπτά του αγώνα, 18-14, 37-24 ημίχρονο, 51-49 και 70-57 το τελικό. Η συθέση για την ομάδα της Γέφυρας, προπονητής και παίκτης του Λούμης, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, έβγαλε 42 πόντους με 2 τρίποντα. Δανάκης 2, Τολιόπουλος 7, Μπάρκος συμμετοχή, Μπιλονίδης 13, Μπίσκας 3 πόντι, Κουλουμπής 2, Γεράκη συμμετοχή, Αλπάντης 1, Σιολόγκα συμμετοχή και Τσακυρμπάρογλου συμμετοχή. Για το ΓΑΣ Κομωτινή, προπονητής Κωνσταντίνας, Καραμπέκης 11 πόντι, Μπεκρής 8 με 2 τρίποντα, Στασιρόπουλος 13, Λεχούδης συμμετοχή, Μαγκόνης 6 με 2 τρίποντα, Χαλίλ 6, Καλατζής 13 με 3 τρίποντα και Μπούντα συμμετοχή. Να περάσουμε τώρα και στην ΑΕΚ Κομωτίνης, να δούμε πώς ιτήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο με 68-56 από την ασπίδα Ξάνθης στο Θρακιώτικο Ντέρμπι. Ήταν της ΑΕΚ Κομωτίνης εκτός έδρας από την Ένωση Τούμπας με 3-1 σετ. Η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτίνης, αν και προηγήθηκε στο σετ με 1-0, 22-25 και πάλι στα υπόλοιπα έχασε το τέταρτο με 28-26, παρόλα αυτά έχασε καθαρά με 3-1 σετ από την Ένωση Τούμπας. Έτσι έπεσε στην έκτη θέση βαθμολογίας, παραμένοντας στους 18 βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, μετά από 13 αγωνιστικές συγκεκριμένα, στο τρίτο όμιλο της Α2 ανδρών του βόλεϊ. Τα σετ του αγώνα 22-25, 25-19, 25-21 και 28-26. Να αναφέρουμε βέβαια ότι σε αυτή την αγωνιστική αναβλήθηκε το παιχνίδι Γυμναστικής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης Μακεδονικού λόγω πένθους για το θάνατο του Στέριου Δημούδη. Να αλλάξουμε άθλημα, να περάσουμε στο μπάντμιντον. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάντμιντον βετεράνων στο Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΤΕΦΑ Κομωτινής. Με το επίπεδο να είναι αρκετά υψηλό, όλοι έδωσαν ραντεβού για το επόμενο τουρνουά βετεράνων, το οποίο τίνει να γίνει θεσμός. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάντμιντον βετεράνων στο Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΤΕΦΑ. Άτομα που συμμετείχαν ήταν άνω των 35. Σήμερα μαζευτήκαμε για να διοργανώσουμε το πρώτο πανελλήνιο για φέτος, που είναι η διοργάνωση για τους βετεράνους. Έχουν έρθει αθλητές από όλη την Ελλάδα, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, περισσότεροι είναι από τη Βόρειο Ελλάδα και έχουμε ξεκινήσει και θα ολοκληρώσουμε αύριο. Το τουρνουά αυτό είναι ανοιχτό και αναφέρεται σε αθλητές 35 και άνω, και άντρες και γυναίκες. Το επίπεδο είναι φοβερό. Όπως βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν αρκετά χρόνια το άθλημα. Κάποιοι ξεκίνησαν πολύ πρόσφατα. Αλλά το βασικό σε αυτές τις διοργανώσεις δεν είναι το επίπεδο. Είναι περισσότερο το να μαζευτούμε άνθρωποι που έχουμε ως κοινό παρονομαστεί αυτό το άθλημα, το οποίο το αγαπάμε και μας αρέσει. Και να πάντα ψάχνουμε ευκαιρία για να βρεθούμε. Είτε αυτό γίνεται στην Κομωτινή, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας. Στο τουρνουά συμμετείχαν και πρώην πρωταθλητές και νυν προπονητές. Ήρθαμε να παίξουμε εδώ στο Βετεράνων, που είναι άνω των 35 χρονών και έχουμε δικαίωμα συμμετοχής και εμείς οι προπονητές. Και ήταν μια καλή ευκαιρία για να ξαναέρθουμε στην Κομωτινή. Η ομάδα μου έχει πολλά μέλη και ήμουνα κάποτε και εθνική ομάδα, τα παιδιά είναι εθνική ομάδα και εγώ ήμουν ομοσπονδιακός. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναπτύξουμε το άθλημα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ πέρα που ήρθαμε, να το διαδώσουμε και να το κάνουμε ακόμη πιο μεγάλο. Είναι ολυμπιακό άθλημα, το οποίο ενδείκνεται να παίξουν όλες οι ηλικίες, από 5-6 χρονών μπορούν να ξεκινήσουν, 7 χρονών έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όπως βλέπετε παίζουμε και εμείς που είμαστε άνω των 35, 40, 50 χρονών, οπότε μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί, να έρθει να παίξει. Έχετε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ πέρα στην Κομωτινή
που ενδείκνυται να ασχοληθεί πάρα πολύ κόσμος και να μπορείτε να το διαδώσετε και να το κάνετε ακόμη μεγαλύτερο. Τα ΤΕΦΑ με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί είχαμε μια πολύ καλή ομάδα, είχε μια πρωταθλήτρια εδώ πέρα στην Κομωτινή, η οποία μας βοήθησε εξίσου. Οι δάσκαλοι ήταν από τους προτεργάτες του αθλήματος που ο κύριος Αντωνίου, ο Μαυρίδης, ο Άκης ασχολιόντουσαν εδώ πέρα, όταν ήμουν εγώ. Είναι από τους προτεργάτες οι οποίοι φέραν το άθλημα εδώ στην Κομωτινή και το αναπτύξανε και είναι ευκαιρία με την δραστηριότητα του συλλόγου τώρα που έχει αναπτυχθεί και έχει μεγαλώσει να ξαναζωντανέψει και να γίνει ακόμα μεγαλύτερος όπως ήταν και παλιότερα. Εγώ ήμουν ανέκαθεν υπέρμαχος του συγκεκριμένου χώρου, γιατί τον ήξερα και τον γνώριζα, ήξερα τις συνθήκες. Υπάρχουν πολύ καλές, πώς το λένε, γήπεδο, στίβος δίπλα, μπορούν να έρθουν και εθνικές ομάδες εδώ, μπορούν να γίνουν εθνικά πρωταθλήματα και θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα ξαναρθούμε για περισσότερες διοργανώσεις εδώ πέρα. Και πανελλήνια πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών και να το αγκαλιάσει όλη η πόλη και να μπορούμε να σας βλέπουμε με γεμάτο στάδιο. Το μπάντμιντον ξεκίνησε από εδώ από Κομωτινή και έχει μεγάλη διάδοση σε όλη την Ελλάδα. Η σημερινή προσπάθεια είναι πολύ ωραία. Ο Μπάμπης ο Ιορδάνου κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αναπτύξει το άθλημα ακόμα περισσότερο και στην Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, γιατί ασχολείται και σε όλη τη Θράκη γενικά. Οι αγώνες είναι πολύ καλό να γίνονται και προς τη Θράκη, για να μπορούν οι αθλητές να έχουν μια εξέλιξη. Βλέπω ότι έχει μεγάλη εξέλιξη εδώ και σε μικρές ηλικίες. Ο Μπάμπης ο Ιορδάνου έχει αρκετά παιδάκια και καλό είναι να φαίνεται αυτό με τέτοιες προσπάθειες, με αγωνιστική δραστηριότητα, να φαίνεται και προς τα έξω. Η διοργάνωση φαίνεται πολύ καλή, έχει μεγάλη συμμετοχή από αρκετά μέρη του κόσμου. Για ένα πρώτο βήμα φέτος στη Θράκη είναι πολύ καλή η συμμετοχή. Και το επίπεδο πολύ καλό. Μια καλή αρχή και μακάρι να γίνει θεσμός, γιατί τα γήπεδα υπάρχουν, το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει και η οργάνωση πιστεύω υπάρχει και θα βελτιώνεται κάθε χρόνο. Είδατε το ρεπορτάζ λοιπόν που αφορά το μπάντμιντον, καλεσμένος εδώ για άλλη μια φορά, αφού σημείωσε, ολοκληρώθηκε βέβαια την προηγούμενη Κυριακή το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων μπάντμιντον στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΤΕΦΑ με επιτυχία. Κοντά μου έχω εδώ στην αθλητική εκπομπή 90 συν τον ομοσπονδιακό προπονητή Θράκης του μπάντμιντον, τον Χαράλαμπε τον Ιορδάνο. Χαράλαμπε, να σε καλησπερίσω. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε εσένα και στους τηλεθεατές. Είδαμε κινητικότητα, είδαμε υψηλό επίπεδο, είδαμε πολλά άτομα, είδαμε και νεαρές ηλικίες. Τώρα ήταν παιδιά των μπαμπάδων, των βετεράνων. Είχε μεγάλη επιτυχία το. Το καλό με αυτές τις διοργανώσεις είναι ότι πέρα από τους καθαρά αγωνιζόμενους υπάρχει και ένας αριθμός ο οποίος διαρκώς αυξάνεται και έχει παρατηρηθεί και σε άλλες πόλεις που γίνονται τέτοιοι αγώνες, ότι υπάρχει ένας αριθμός επισκεπτών οι οποίοι έχουν προφανώς φιλική ή συγγενική σχέση με τους αγωνιζόμενους. Και γι' αυτό αυτές οι διοργανώσεις θεωρώ ότι είναι... μοιράζουν μεγαλύτερο καλό. Δηλαδή, για μια μικρή τοπική κοινωνία, αν φτάσει ένα τέτοιο τουρνουά να προσελκύει 100 ή 200 άτομα, αυτό δημιουργεί κάτι θετικό το οποίο το καρπώνεται ευρύτερα ως κόσμος, όχι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Μεγάλη συμμετοχή, λοιπόν. Η συμμετοχή. Και άντρες και γυναίκες. Ναι, λοιπόν, λίγα λόγια για το τουρνουά να σας πω. Κάποια στατιστικά που τώρα μόλις το ολοκληρώσαμε. Είχαμε 43 άτομα συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Οι μακρινότεροι μας έχουν έρθει από Αθήνα, έχουν έρθει από Καρδίτσα και ο κυρίως όγκος ήταν από Θεσσαλονίκη και από εδώ από τη Θράκη. Γιατί βόλεμε. Και από τους όμορους νομούς βέβαια. Σαν Αλεξανδρούπολη, Εύρο, Αθήνος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηλικία παίχτης που αγωνίστηκε ήταν 58 ετών, ο οποίος κατέλαβε και τη δεύτερη θέση στο απλό ανδρών. Έπαιζε με την εμπειρία του, θα λέγαμε. Προφανώς, αλλά και με τη φυσική του κατάσταση, γιατί όπως είδατε και από κοντά, το μπάντμιντον είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα και μέσα σε μια διάρκεια ενός διημέρου το σώμα καταπονείται αρκετά. Και θέλει, Μπάμπη, να γυμνάζεις όλο το σώμα. Και ακριβώς. Τα χέρια καταπονούνται και τα πόδια. Ακριβώς, ακριβώς. Από τις κυρίες η μεγαλύτερη ηλικία ήταν μια κυρία που δεν θα πούμε βέβαια ποια είναι, γιατί η ηλικία της είναι 60. Και είχε τη δύναμη και την όρεξη να έρθει από Θεσσαλονίκη να αγωνιστεί.
και ήταν μεγάλη μας τιμή που είχαμε όλο αυτό τον κόσμο στο γήπεδό μας. Τώρα, στη διάρκεια του διημέρου διεξήχθησαν συνολικά 156 αγώνες. Και η δυνατότητα που μας παρέχει αυτό το γήπεδο, το να γίνονται 7 αγώνες ταυτόχρονα, βοήθησε στο να μπορέσει αυτό το τουρνά να διεξαχθεί εντός διημέρου. Μεγάλος αριθμός αγώνων, θα λέγαμε, δεν έχουν να ζηλέψουν και τίποτα και από ευρωπαϊκά παιχνίδια βλέπουμε. Κάποιοι από τους παρευρισκομένους έχουν εμπειρία και από αντίστοιχα τουρνά που γίνονται στο εξωτερικό, ειδικά εδώ στα Βαλκάνια. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ καλεσμένος, ευελπιστούμε ότι και εμείς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή σε κοντινά χιλιομετρικά από εμάς μέρη, τα οποία γίνονται τέτοια τουρνουά. Ξεκίνησε λοιπόν το πρώτο πανελλήνιο τουρνουά. Τι είναι να γίνει θεσμός, θα λέγαμε. Αυτό το τουρνουά που διοργανώνεται δηλαδή κάθε χρόνο. Σίγουρα και την επιτυχία του πρώτου. Να σας πω λίγο για αυτό το τουρνουά. Το γεγονός σίγουρα είναι ότι ήταν επιτυχής η διοργάνωση και οι παρευρισκομένοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ειδικά αυτοί που ήρθαν από πολύ μακριά και ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόντουσαν την πόλη μας, έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Το τουρνά το συγκεκριμένο γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια και ο σκοπός είναι να γίνεται σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά. Γίνονται συνήθως 2 κάθε χρόνο και θέλουμε, με αφορμή αυτό το τουρνουά, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, να δείξουμε στον κόσμο του αθλήματός μας στην Ελλάδα ότι στην Κομωτινή μπορούν να διεξάγονται μεγάλες διοργανώσεις. Άλλωστε ξεκίνησε από εδώ το πάτημα. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήδη το πρώτο θετικό που έχουμε, με αφορμή το πανελλήνιο αυτό το τουρνουά, είναι ότι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κατά 100%, διεκδικεί το πρώτο βαθμολογούμενο Open. Μάλιστα. Το οποίο είναι ένας καινούριος θεσμός για την Ομοσπονδία, ξεκίνησε από πέρσι και θα γίνεται ένα στο βορρά και ένα στο νότο. Το Open του νότου, του βορρά μάλλον, το διεκδικεί ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Βασιζόμενοι όμως και στην υποστήριξη που θα υπάρχει και από Κομωτινή. Οπότε, όπως βλέπετε, η προσπάθεια που γίνεται στην Κομωτινή βοηθάει ευρύτερα το άθλημα για τη διάδοσή του σε όλη τη Θράκη. Μάλιστα. Είδαμε στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΕΦΑ και πρώην αθλητές, πρωταθλητές Ελλάδος, νυν προπονητές. Και το όμορφο ήταν που ήρθαν και πρώην φοιτητές του ΕΦΑ. Όπως σας μίλησε ο συνάδελφος μου ο Κώστας Ραυτόπουλος. Ακριβώς. Ο οποίος, να πω κιόλας ότι και με πολύ δικιά του παρότρινση μπήκα στη διαδικασία να το διοργανώσω, γιατί ήθελε να έχει μια δικαιολογία για να έρθει στην πόλη. Και ελπίζουμε να του δώσουμε και άλλες δικαιολογίες και του φίλου Κώστα και άλλων που ασχολούνται με το άθλημα να έρθουν ξανά στην Κομωτινή. Μπαμπή, θα σταθώ για άλλη μια φορά στις μικρές ηλικίες. Από 4-5 ετών βλέπουμε. Είδαμε κάποια παιδιά, βέβαια, σίγουρα μαζί με τους γονείς τους στο συγκεκριμένο τουρνουά. Τι έχεις να πεις, πάντα οι ακαδημίες παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο σε όλα τα αθλήματα. Δεν είναι μόνο το μπάντμιντον και στα μεγάλα. Σίγουρα. Όσο πιο νωρίς ένας άνθρωπος ξεκινάει να ασχολείται με τον αθλητισμό, τόσο πιο νωρίς το κατακτά και ανεβαίνει διαρκώς επίπεδα. Διαφορετικό είναι να ξεκινάς ένα άθλημα στα 20 ή στα 30 ή στα 5, έτσι. Τώρα, όπως σας είχα πει, υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός παιδιών, τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα. Μπορώ να πω ότι ήδη έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο στο γήπεδο, δηλαδή δεν χωράμε, να σας το πω έτσι. Αλλά το καλό είναι ότι αρκετοί συνάδελφοι γυμνασές που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δείχνουν το άθλημα στα παιδιά, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να παίζουν στο μάθημα της γυμναστικής και τώρα είμαστε στην φάση που κάποια στιγμή με βάση τον προγραμματισμό του Γραφείου Φυσικής Αγωγής θα προσπαθήσουμε για το τοπικό σχολικό πρωτάθλημα για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια. Είσαι ομοσπονδιακός προπονητής μπάντμιντον Θράκης. Από εδώ και πέρα οι επόμενες δραστηριότητες. Με το που έχει ολοκληρωθεί τώρα αυτό το τουρνουά, ξεκινάμε τον προγραμματισμό για τους περιφερειακούς μας αγώνες. Είναι στο δρόμο μας και αυτό το Open, το οποίο η βαθμή που αποκομίζει ένας αθλητής είναι σημαντική για την παρουσία του στο πανελλήνιο μετά πρωτάθλημα. Όταν ολοκληρωθούν και αυτά, ξεκινάμε την προσπάθειά μας αναηλικιακή κατηγορία στα πανελλήνια πρωταθλήματα, τα οποία φέτος τα περισσότερα θα γίνουν στο Βόλο, στην Πορταριά. Πάντως, η διάδοση του αθλήματος όλο και εξαπλώνεται, Μπάμπη. Να πάω και λίγο πιο πίσω, και υπήρχαν και βαλκανικοί αγώνες. Βεβαίως. Και ευρωπαϊκοί. Η τελευταία φορά που είχε γίνει μεγάλη διοργάνωση στην πόλη μας ήταν επί
περίοδου προπαρασκευαστικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε γίνει στο συγκεκριμένο γήπεδο που είδατε, είχε γίνει ένα βαλκανικό τουρνουά προκειμένου να προετοιμαστούν οι κριτές γραμμών. Κάτι που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κριτών γραμμών που χρησιμοποιήθηκαν στην Ολυμπιάδα του 4 εκπαιδεύτηκαν από εδώ την Κομωτινή, από το ΤΕΦΑ Κομωτινής, με ανθρώπους από τη Διεθνή Ομοσπονδία και με τον Παναγιώτη τον Αντωνίου, ο οποίος ήταν τότε δραστήρια εμπλεκόμενος στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπάντμιντον. Θα το πω για άλλη μια φορά, βέβαια, το ΤΕΦΑ Κομωτινής έχει βοηθήσει τα μέγιστα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο άθλημα και σε άλλα άθλημα. Βεβαίως, και θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνει να ευχαριστήσω τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΦΑ, την Επιτροπή Διαχείρισης των Αθλητικών Χώρων του Πανεπιστημίου, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία και είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας, παρέχοντάς μας το γήπεδο, προκειμένου και να κάνουμε προπονήσεις για το αγωνιστικό τμήμα και το τμήμα ενηλίκων, αλλά και για τις διοργανώσεις. Μάλιστα, Πάπη, δεν ξέρω αν θα συμπληρώσει κάτι άλλο, κάποιο μήνυμα τόσο για τους μικρότερους αθλητές, όσο και για τους μεγαλύτερους. Ελπίζω η νέα χρονιά που ξεκινάει να είναι για όλους θετική, να είναι γεμάτη επιτυχίες, να έχουμε όλη υγεία. Και ελπίζω σε επόμενη συνάντησή μας να έχω και άλλα πράγματα να σας πω για το που αφορούν τον μπάντμιντον. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ και εγώ. Και με τα τελευταία νέα που ακούσατε, βέβαια, από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Μπάντμιντον Θράκης στο Χαράλα από τον Ιορδάνο, έφτασε στο τέλος άλλη μια αθλητική εκπομπή 90 συν. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Θράκης. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.